Τελειωμό δεν έχουν τελικά τα προβλήματα που προκαλούν τα καιρικά φαινόμενα στους αγρότες της περιοχής. Όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δίου Ολύμπου Διονύσης Φόλιος, χαλαζόπτωση έπληξε το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου 2015 περιοχές του Δήμου Δίου Ολύμπου, Καρίτσα, Βροντού, Δίον, Πλάκα, Λιτοχώρου και άλλες προφανώς περιοχές προκαλώντας ζημιές σε ακτινιδιές, σιτηρά και άλλες καλλιέργειες των αγροτών της περιοχής. Ήδη για το λόγο αυτό ο κύριος Διονύσης Φόλιος θα προβεί σε αναγγελία ζημιάς για να σπεύσουν οι πληγέντες αγρότες να υποβάλουν δηλώσεις στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Μάλιστα όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Δίου Ολύμπου που είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στην περιοχή θα σπεύσουν άμεσα κλιμάκια γεωπόνων εκτιμητών του οργανισμού για να επιληφθούν τις κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε επανάληψη της περσινής χρονιάς από την πλευρά του ΕΛΓΑ, που ακόμη χρωστάει οι αποζημιώσεις στους αγρότες μας, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι οικονομικά. Αγροτική συνεταιρισμή, ένα επιτυχημένο μοντέλο για την παραγωγή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, είναι το θέμα συζήτησης υπό το συντονισμό του Γραφείου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαου κατά τη διάρκεια του δεύτερου ελληνογερμανικού φόρουμ και θα συμμετάσχει ο πρόεδρο τη Πασιγέ Τζανέτο Καραμίχα. Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσουν σύντομε παρουσιάσει ελληνικών και γερμανικών εταιριών και θα διεξαχθούν οι συναντήσει μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών, ελληνικών συντερισμών και των γερμανικών εταιριών που επιθυμούν να εισάγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως Φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, ελιέ, κρασί, τσίπουρο, ρύζι και μακαρόνια. Σημειώνεται πω το εν λόγω φόρουμ είναι ένα τριήμερο προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και διοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τι ελληνογερμανικέ εμπορικέ σχέσει και προωθεί τι πρωτοβουλίε και δράσει των εταιριών μελών του σε συνεργασία με την εταιρεία μέλο του BASF ΑΒΕ. Το δεύτερο ελληνογερμανικό φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγική Ανασυγκρότηση και τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία Περιφερειακή Ενότητα Πιερία και πρόκειται να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή με την μορφή ενό συνεδρίου και συναντήσεων γερμανικών εταιριών με Έλληνε παραγωγού από 20 έω 22 Μαου στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο στην πλάκα λιτοχώρου Πιερία με την παραγωγή να είναι ελαφρώς υψηλότερη και τις εξαγωγές σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μειωμένε. Μεγαλύτερες ποσότητες χοιρινού κρέατος διατέθηκαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι υπήρξε μια αύξηση στην ποσότητα του χοιρινού στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2% σύμφωνα με στοιχεία Βρετανικού Οργανισμού. Περισσότερο από το 80% της συνολικής ποσότητας προήλθε από τους 6 Μεγαλύτερου εξαγωγή ενώ μόνη τη η Γερμανία εξήγαγε το 1 τέταρτο του συνόλου. Το εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά περισσότερε από τριπλάσιε ποσότητε χοιρινού από αυτέ που εξάγονται σε τρίτε χώρε και ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια τόνου ετησίω. Η Γαλλία για πρώτη φορά από το 2000 εισήγαγε περισσότερο χοιρινό κρέα από ό,τι εξήγαγε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προσθέσουμε βέβαια και τις εξαγωγές που πραγματοποιήσε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καθαρός εξαγωγέας. Η μόνη άλλη χώρα που ήταν καθαρός εξαγωγέας προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Ιρλανδία. Συνολικά 22 χώρες ήταν καθαροί εισαγωγείς από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσότητες που κυμαίνονται από 1 εκατομμύριο τόνους Ιταλία έως λιγότερο από 5.000 τόνους Μάλτα. Η Ιταλία ήταν η πιο αναπτυσσόμενη αγορά με αποστολές περισσότερων από 76.000 τόνων, με μεγαλύτερες από τη συνολική πρόσληψη των 11 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.